Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα και αγαπητά μέλη της ΚΕΔΕ, κύριοι Δήμαρχοι. Είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία που πήρατε για μια ακόμα φορά και μας δίνει πολλαπλές ευκαιρίες, έστω και αν αυτή η κυβέρνηση έχει ήδη παραιτηθεί, όπως γνωρίζουμε όλοι, και αύριο μεθαύριο εμείς δεν θα βρισκόμαστε στις υπουργικές μας θέσεις, όμως είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει συνέχεια και όλα αυτά που σήμερα συζητάμε δεν είναι προσωποπαγή, είναι θεσμικά και στο πεδίο της αυτοδιοίκησης και στο πεδίο της κυβέρνησης και στο πεδίο της πολιτείας συνολικότερα. Άλλωστε αυτό επιτάσσει η σοβαρότητα του θέματος που αυτή τη στιγμή έχουμε κληθεί να συζητήσουμε και να βρούμε κοινούς σχεδιασμούς και όχι απλά κοινές λύσεις. Η πρόσκλησή σας ακριβώς σε αυτό αναφέρεται καταρχήν στο να βρούμε κοινούς σχεδιασμούς και συνέργειες, αλλά και να σας ενημερώσουμε για τα σχέδια της κυβέρνησης. Κυρίως ξεκινώντας από αυτό, από την πρόσκληση τη δική σας και σε ό,τι αφορά τις δικές μου αρμοδιότητες, αλλά και την όποια συνολικότερη εποπτεία έχω ως μέλος αυτής της κυβέρνησης, για να σας ενημερώσω, θεωρώ κρίσιμο και χρήσιμο να ξεκινήσω από την πληροφορία, την οποία ενδεχομένως και πιθανότατα είμαι βέβαιος θα τη γνωρίζετε, αλλά καλό είναι να κατατεθεί εδώ, ότι η κυβέρνηση αυτή από την πρώτη στιγμή και σιγά σιγά όλο ένα και με μεγαλύτερη συχνότητα λειτουργεί ως προς το προσφυγικό και το μεταναστευτικό με συστηματικές και πολύ συχνές διυπουργικές συναντήσεις, άλλοτε με, άλλοτε χωρίς τη συμμετοχή και υπηρεσιακών παραγόντων και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος και του ΚΕΛΠΝΟ και της πολιτικής προστασίας και άλλων υπηρεσιών και φορέων, αλλά με διυπουργική συνεργασία και συνεννόηση, πολύ συχνά μάλιστα υπό την προεδρία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σε αυτές τις συσκέψεις που είναι, σας το λέω και πάλι, πολύ συχνές, παίρνουν μέρος όχι μόνο οι πρώτης γραμμής, θα το έλεγα, αρμόδιοι υπουργοί, η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ο κύριος Πανούσης και εγώ, όχι μόνο ο κύριος Βούτσης, που ως Υπουργός Εσωτερικών έχει μια βασική ευθύνη στον τομέα αυτών που αφορά και την δραστηριότητα της αυτοδιοίκησης, αλλά παίρνουν μέρος και οι υπουργοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κατά περίπτωση και από άλλα Υπουργεία. Γιατί ακριβώς, και αυτή την πληροφορία δεν την καταθέτω τυχαία, τέτοιου είδους και ίσως και σε ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο, αντιμετώπιση απαιτείται για να πετύχουμε αυτό που δεν το έχουμε πετύχει και είναι το πρώτο που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι, αυτό που θα θέλαμε, ένα στέρεο και καλά οργανωμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Έχουμε κάνει προγράμματα, έχουμε κάνει σχέδια, αλλά ένα στρατηγικό σχεδιασμό δεν τον έχουμε κάνει και δεν τον έχει κάνει ούτε η ελληνική πολιτεία χρόνια τώρα, ούτε η κοινωνία, ούτε οι φορείς. Και βέβαια κανείς μόνος του δεν μπορεί να τον κάνει. Γιατί? Γιατί το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, αλλά τώρα πια κυρίως το προσφυγικό, έχει τρεις διαστάσεις που καμία δεν μπορεί να υποτιμηθεί και καμία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ερήμην των υπολείπων δύο. Η μία διάσταση είναι η ανθρωπιστική, είναι η διάσταση που αποτυπώνεται στις διεθνείς συνθήκες και στις διεθνείς συμβάσεις, αλλά και στους νόμους του ελληνικού κράτους. Η δεύτερη διάσταση είναι η διάσταση της
εσωτερικής αλλά και της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, και η τρίτη διάσταση είναι η διάσταση της κοινωνικής συνοχής και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής γενικότερα. Αυτά δεν βρίσκονται σε αντιπαλότητα και οι τρεις αυτές διαστάσεις είναι, συγκροτούν ένα συνεκτικό πλαίσιο. Μόνο εάν συνυπάρχουν και οι τρεις με αρμονικό τρόπο και όχι η μία επιλεκτικά σε βάρος της άλλης, μπορούμε να στοχεύσουμε σε στρατηγικό σχεδιασμό που πραγματικά να είναι και εντός δημοκρατικού πλαισίου αλλά και αποτελεσματικός. Η κυβέρνησή μας το κάνει αυτό. Δηλαδή το επιδιώκει, δεν το κάνει. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας, γιατί κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν. Αλλά το επιδιώκει. Και γι' αυτό και σας ανέφερα ότι σε αυτές τις διαρκείς συσκέψεις, τις πολύ συχνές, συμμετέχουν όλοι αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι, και υπάρχουν και αποφάσεις και σχεδιασμοί και κατευθύνσεις που δεν είναι και ανακοινώσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις. Και έτσι πρέπει να είναι. Και αυτό είναι έγνοια μας και προσπάθειά μας. Πέραν αυτού, κάθε Υπουργείο και κάθε, όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας με το Λιμενικό Σώμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με τις δομές που έχει, ο νεοσύστατο Υπουργείο δεν έχει αναπτυγμένες και πολλές δομές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές που έχει, γνωρίζω πολύ καλά σε ό,τι αφορά τη δικιά μου αρμοδιότητα, φυσικά και το γνωρίζω απόλυτα, αλλά και επειδή βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή γνωρίζω και τα υπόλοιπα, σχεδόν καθημερινά υπάρχουν συσκέψεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας με τους επιτελείς, με την ευκαιρία οφείλω έπρεπε από την αρχή να σας το πω, και να σας τον παρουσιάσω, με συνοδεύει και εδώ σήμερα ο υποναύαρχος, ο κύριος Ιωάννης Καραγεωργόπουλος, ο οποίος είναι προϊστάμενος διευθυντής του κλάδου ασφαλείας και που έχει βαθύτατη γνώση και ελληνική και διεθνή για τα ζητήματα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και τη διαχείρισή τους, και με εξαιρετική επάρκεια και εκείνος αλλά και οι άλλοι επιτελείς του Λιμενικού Σώματος, από τον αρχηγό τους υπαρχηγούς, να μην πω καθημερινά, μέρα παραμέρα, εκτάκτως ή τακτικά, οργανώνουμε τον σχεδιασμό και της ημέρας και της εβδομάδας σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις άλλες υπηρεσίες. Η δε επικοινωνία του Λιμενικού Σώματος με τη Frontex, με την Ελληνική Αστυνομία, με την Προστασία του Πολίτη, με το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι διαρκής, δεν σταματά. Και φυσικά με τις επιχειρήσεις της ακτοπλοείας, με τα λιμεναρχεία και πολύ συχνά και με τους Δήμους, και με την ευκαιρία σπέβδω αμέσως και εγώ να ευχαριστήσω την αυτοδιοίκηση, διότι παρά το γεγονός ότι όντως δεν έχει προσέλθει στο σύνολό της με τις ίδιες, με την ίδια διάθεση συνέργειας προς τις κατευθύνσεις που περιέγραψε η κυρία Χριστοδουλοπούλου, εν τούτης το βάρος που σηκώνει η αυτοδιοίκηση είναι τεράστιο. Σε κάποιες περιπτώσεις ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά είναι βέβαιο ότι και στο μέλλον μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα, γιατί το κρίσιμο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι πρέπει να αναζητήσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό κανόνα συνέργειας, όχι απλώς συνεργασιών, συνέργειας σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Και γι' αυτό πρέπει να ομονοήσουμε για το πώς τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι πραγματικότητες και φυσικά να εμπλουτίσει ο καθένας μας με τη δικιά του συνεισφορά τις προτάσεις για την επίλυση. Εκεί μπορεί να έχουμε και διαφορές ή και πολύ καλύτερες ιδέες από την αυτοδιοίκηση, από ό,τι μπορεί να έχει η κεντρική κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να ομονοήσουμε στην ταυτότητα του ζητήματος που αντιμετωπίζουμε. Θα επικαλεστώ μόνο κάποια πολύ σύντομα στοιχεία για να έχουμε μια πραγματική εικόνα σε αυτή την κατεύθυνση. Στις 9 Ιουλίου η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, ο ίδιος ο
Γκουτιέρες, είπα τη αρμοστία του ΟΗΕ, εξέδωσε μία από τις συχνές ανακοινώσεις που εκδίδει. Μας είπε λοιπόν σε αυτή ότι τώρα πια, αυτό τον καιρό, Ιούλιο μήνα την έβγαλε την ανακοίνωση, για πρώτη φορά ο συνολικός αριθμός των Σύρων προσφύγων, των Σύρων, μόνο των Σύρων, ξεπερνάει για πρώτη φορά τα 4 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα είναι 4 εκατομμύρια 13.000. Επισημαίνει μάλιστα ότι μόλις σε 10 μήνες ο αριθμός αυτός από 3 εκατομμύρια που ήταν έφτασε στα 4.013 μόλις στους τελευταίους 10 μήνες. Αυτό δεν το λέει η κυβέρνηση, δεν το λέει ένα δημοσιογραφικό έντυπο, δεν το λέει κάποιος που συνέλεξε μια πληροφορία. Είπα τη αρμοστία του ΟΗΕ και ο ίδιος ο Γκουτιέρες καταλαβαίνετε ότι έχει τέτοιο κύρος ώστε προχθές, πέραν των θεσμικών δεδομένων, ειδικά για το προσφυγικό, σχεδόν διέταξε τη γειτονική χώρα, τη Φύρομ, να ανοίξει τα σύνορά της, όταν για κάποιες ώρες και κάποιες μέρες τα έκλεινε. Σχεδόν τη διέταξε. Με πολύ επιτακτικό τρόπο η ανακοίνωση της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ και προσωπικά του ίδιου του Γκουτιέρες, επιτίμησε την Φύρομ γιατί έκλεινε τα σύνορα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι δικαίωμα κάθε κράτους. Όμως το προσφυγικό, αυτό το δικαίωμα δεν το έχουμε. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας πρωτοφανέρωτων δεδομένων, όπως περιγράφονται, καταργήθηκε και το Δουβλίνο 2 και το Δουβλίνο 3, το οποίο είναι αίτημα της ελληνικού λαού, της ελληνικής πολιτείας όλων των κομμάτων όλα τα τελευταία 2-3 χρόνια πιεστικό προς την Ευρώπη. Εν της πράγμαση καταργείται, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα, το Δουβλίνο 2 και το Δουβλίνο 3. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα που δείχνουν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με συμβατικούς όρους και με όρους παρελθόντος. Θα σας πω ακόμα ένα στοιχείο. Το 2014 είχαμε μία αύξηση προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία και της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος και της Frontex, 284% παραπάνω από το 2013. Αυτό μέχρι τον Ιούλιο του 2014 δεν συνέβαινε. Ήταν περίπου ίσα βάρκα, ίσα νερά. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 με το πρώτο εξάμηνο του 2013 ήταν περίπου ίδια αριθμοί, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Από τον Ιούλιο του 2014 και μετά, και να το δεκάμηνο που αναφέρεται, είπα, τη αρμοστία του ΟΗΕ, και λόγω των εξελίξεων που επιδεινώθηκαν ακόμα περισσότερο στη Συρία, όπου πλέον η προσδοκία επιστροφής κατέρευσε για εκατομμύρια ανθρώπους, έχουμε σιγά σιγά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 την τεράστια αύξηση των προσφυγικών ροών. Και τον Γενάρη του 2015 που παραλαμβάνουμε εμείς, τέλη Γενάρη, ο Γενάρης λόγω των καιρικών συνδικών κυρίως δεν είχε άνοδο, είχε πτώσει. Και από εκεί και πέρα, και ο Φλεβάρης είχε πτώσει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η αύξηση των ροών, όπως ακριβώς ήταν στο δεύτερο εξάμηνο του 2014, με διαρκώς εντυνόμενους και αυξανόμενους ρυθμούς. Και φτάνουμε πια τώρα, ενώ έχουμε φτάσει, πλησιάζουμε ή έχουμε ξεπεράσει τους 200.000 που έχουν εισέλθει στο 2015 στα νησιά μας, κυρίως στα νησιά, έχουμε τους 100.000 περίπου από αυτούς τους 200.000 από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι τώρα. Το τελευταίο δίμηνο δηλαδή έχουμε τους μισούς από ό,τι είχαν έρθει το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ακριβώς είναι ένα πρόβλημα που διαρκώς επιδεινώνεται και που ερμηνεύει και τα όρια των προετοιμασιών για την αντιμετώπιση του.
όλες οι δηλώσεις των υπευθύνων υπουργών από το Φεβρουάριο και οι δικές μου και της κυρίας Χριστοδουλοπούλου και του κυρίου Πανούση επισήμαναν ότι το πρόβλημα αυτό θα ενταθεί. Το λέγαμε το παντού και ο Πρωθυπουργός και όλοι. Αλλά πράγματι δεν μπορείς να το μετρήσεις, είναι δυναμικό φαινόμενο. Δεν μπορείς να πεις θα υποδεχτώ 200.000, άρα να προετοιμαστώ για 200.000. Μπορεί να έρθουν 100, μπορεί να έρθουν 500.000. Είναι δυναμικό φαινόμενο. Και μια χώρα που βρίσκεται σε κρίση, που βρίσκεται σε πολλαπλές και εγνωσμένες και καταγεγραμμένες αδυναμίες οργανωτικότητας και συντονισμού υπηρεσιών, κράτους, λειτουργιών, κάθε είδους κλπ. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Και σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να προετοιμάσει δομές και υποδομές που είναι αναγκαίες για μια τέτοια έκρηξη. Άρα, εδώ χρειάζεται συστράτευση λαού και πολιτείας, λαού, εκκλησίας, αυτοδιοίκησης, των πάντων, στρατού, λιμενικού, αστυνομίας, σε μια συνέργεια. Και για να αντιμετωπίσουμε και τις τρεις παραμέτρους που σας προανέφερα αρχικά, χωρίς να υποτιμήσουμε καμία και χωρίς να επιλέξουμε καμία σε βάρος των υπολείπων. Σας βεβαιώνω ότι εμείς σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Και εδώ είμαστε σε σχέση με την Ιταλία πολύ μπροστά στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους νόμους και στις συνθήκες τις ευρωπαϊκές στον τομέα της ταυτοποίησης, που έχει συνέπειες καθυστέρησης και εγκλωβισμού πολλών ανθρώπων στα νησιά. Αλλά αν δεν το κάνουμε, εύλογα και εύστοχα θα αναπτυχθεί η κριτική ότι την παράμετρο της ασφάλειας, την παράμετρο της κοινωνικής συνοχής, την παράμετρο αυτήν, η κυβέρνηση και το κράτος την υποτιμά. Και τότε θα είχε και βάση αυτό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ζητήσουμε να μην μένουν το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Έστω είχαμε κάνει ο κ. Καραγεωργόπουλος, είχε εισηγηθεί, αλλά σε άλλες συνθήκες τα γεγονότα και πάλι μας ξεπέρασαν, ένα σχέδιο για τη Μυτιλίνη, μετά από που προσδοκούσαμε να μένει κάθε πρόσφυγας, κάθε μετανάστης 4-5-6 ώρες στο νησί και να μπορεί να φεύγει. Δεν το πετύχαμε βέβαια, γιατί δεν εξασφαλίσαμε και τις προϋποθέσεις. Και εδώ έρχομαι στις ευθύνες του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχουμε επίσης μεγάλες δυσκολίες, όχι μόνο οικονομικές που έχουμε, αλλά και διοικητικές, γραφειοκρατικές, που σας βεβαιώνω δεν ξεπερνιούνται εύκολα οι ρημάδες, για να ενισχύσουμε σε ανθρώπινο δυναμικό και στο Λιμενικό Σώμα και στην αστυνομία τις δυνάμεις που υπηρετούν στα νησιά. Κατακτημένες διατάξεις και καθεστώτα, νομοθετημένα και ισχυρά σταθεροποιημένα, που κατοχυρώνουν σε ορισμένες κατηγορίες το αμετάθετο. Το δουλεύουμε και αυτό σε όλα τα επίπεδα, σε συνεργασία με την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος. Και ήδη τρέχουμε μεταθέσεις, αποσπάσεις, που οι αποσπάσεις είναι πολύ δάπανες και μικρής ωφέλειας. Τρέχουμε τις διαδικασίες των μεταθέσεων. Μπορεί και να μην μπορέσουμε τον στόχο που είχαμε βάλει να αυξήσουμε κατά 200 άτομα μέσα στο καλοκαίρι το δυναμικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στα νησιά πρώτης γραμμής, μπορεί και να μην το καταφέρουμε. Παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου. Γιατί είναι ορισμένα πράγματα που αποτελούν συγκροτημένες αδράνειες από το παρελθόν και δεν ξεπερνιόνται τόσο εύκολα. Δεν ζητώ δικαιολογία, αλλά περιγράφω στοιχεία και πραγματικότητες που πρέπει τις έχετε κι εσείς άλλωστε και μπορείτε να τις περιγράψετε στο δικό σας τομέα. Αλλά πρέπει αυτό να αποτελεί κοινή βάση αλληλοκατανόησης για να μπορεί να υπάρξει και η συνέργεια. Το τι μπορεί να ξεπεράσει και πόσο γρήγορα κάθε δομή τα βαρύδια του ίδιου του εαυτού της.
Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Στη χρηματοδότηση επίσης είμαστε πολύ γρήγοροι και το Υπουργείο και το Σώμα, και δεν καρπούμε, πρόκειται και για εργασίες που έχουν γίνει πολύ πριν αναλάβω εγώ την ευθύνη του Υπουργείου, δεν οικειοποιούμε θετικές δράσεις και ενέργειες. Έχουμε έκτακτη επιχορήγηση για το 2014 από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2.700 για μετακινήσεις προσωπικού και εξοπλισμό έρευνας, που μόλις τώρα μπόρεσε και ήρθε. Γιατί και άλλοι παράμετροι να συνυπολογιστεί, η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, και αυτήν είμαι βέβαιος ότι τη γνωρίζετε, πολύ σκληρή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πιο σκληρή από την Ελληνική Γραφειοκρατία. Αυτές οι προτάσεις από το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας, αναλυτικά, τεκμηριωμένα, καταγεγραμμένα, έχουν κατατεθεί πολύ καιρό πριν. Και μόλις τώρα έφτασαν αυτά τα χρήματα, το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Και λόγω του τον, και τρέχουμε να καλύψουμε ανάγκες που έχουν πια υπερσυσσωρευτεί. Και έχουμε για το 2015 άλλα τόσα περίπου, είναι 2.895. Αυτά είναι τα έκτακτα, τα οποία για να τα πάρουμε τεκμηριώσαμε την ανάγκη. Και πρέπει όλα αυτά και καταγράφουν πολλαπλές προετοιμαστικές ενέργειες για να τεκμηριωθεί αυτή η ανάγκη. Δεν εκταμιεύονται έτσι επειδή είπαμε θέλουμε 3 εκατομμύρια για τις ανάγκες μας. Το ξέρετε. Λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα και πολλές βελτιώσεις. Τώρα, για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε από την αδυναμία των πλοίων της ακτοπλοείας να καλύψουν την ανάγκη αναχώρησης από τα νησιά προσφύγων και μεταναστών, που οδήγησε σε υπερπαραμονή. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν πάρει τα χαρτιά τους και δεν μπορούν να φύγουν γιατί δεν υπάρχουν θέσεις στα εισιτήρια. Προετοιμαστήκαμε και γι' αυτό. Συγκαλέσαμε συσκέψεις επί συσκέψεων και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και με το Σύνδεσμο Ακτοπλοών. Ορίσαμε συνδέσμους και από κάθε λιμεναρχείο και από κάθε εταιρεία και από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και του Επιτελείου και από κάθε τι, ώστε καθημερινά να έχουμε μία ροή ελέγχου και πρόβλεψης. Είχαμε επισημάνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα εμφανιστεί στις 16 και στις 23 Αυγούστου. Η πραγματικότητα μας ξεπέρασε. Ακριβώς γιατί οι ροές είναι ακόμα μεγαλύτερες από ό,τι μπορούσε να εκτιμήσει κανείς. Και παρόλα αυτά πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάτι που αναπαράγεται δυστυχώς μέσα από την τηλεοπτική δημοσιογραφία και δίνει ψευδή εικόνα. Πράγματι, επειδή βγάζουμε τέτοιο δελτίο κάθε μέρα εμείς για όλα τα νησιά, πόσοι είναι σε κάθε νησί, το Λιμενικό Σώμα τα βγάζει δηλαδή, και η Frontex, πόσοι είναι σε κάθε νησί και πόσες διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν για τα πλοία της γραμμής. Και πολλές φορές η διαθεσιμότητα που καταγράφεται είναι μηδενική. Λέει διαθέσιμες από την ΚΟ 0. Το παίρνει ένας δημοσιογράφος, λέει δεν υπάρχει καμία θέση. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία θέση. Πολλές θέσεις από αυτές ή έχουν ήδη προαγοραστεί από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και ένα μεγάλος αριθμός από αυτούς είναι που ταξιδεύει με αυτά τα δρομολόγια. Μην μπούμε σε άλλα πράγματα γιατί έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχουν και προαγορές όχι από τους ίδιους αλλά από άλλους που εμπορεύονται αυτή την ανάγκη. Αλλά και προαγοράζονται μαζικά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
για να μετράμε τα πράγματα και να μην ταράζεται η ελληνική κοινωνία. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν χρειάζεται να το υποτιμήσουμε καθόλου για τα νησιά, αλλά να μην το υπερτιμάμε κιόλας και το διωγγώνουμε παραπάνω από αυτό που έχει, γιατί δεν μας βοηθάει αυτή η διώγγωση και η υπερτίμηση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, από την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι μόνο μία εταιρεία, να σας πω, γιατί από εδώ και πέρα μας λέει ότι θα έχει δυνατότητα 10.000 θέσεων την εβδομάδα, μόνο μία εταιρεία. Φαντάζομαι ότι θα ομαλοποιηθεί. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Γιατί ούτε να πούμε ότι έρχεται ο χειμώνας, θα έχει κύμα, δεν θα... θέλω να προσθέσω κάτι που επανέρχομαι στα προηγούμενα, γιατί είναι πάρα πολύ και θα καταλήξω με τα ζητήματα ενός πολύ λεπτού, μιας πολύ λεπτής παραμέτρου που είμαι βέβαιος ότι σας ενδιαφέρει και αφορά το λιμενικό σώμα. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Θέλω να προσθέσω ότι από αυτές τις 200.000 περίπου που εισήλθαν διαθαλάσσεις στη χώρα μας μέσα στο 2015, πάνω από 60.000 διασώθηκαν από το λιμενικό σώμα, χωρίς να έχουμε ούτε ένα πνιγμό. Ούτε ένα. Έχουμε το τελευταίο διάστημα κάποιους νεκρούς, δυστυχώς, που είτε είναι στην τουρκική περιοχή, στην περιοχή των τουρκικών χωρικών υδάτων, και στις, είτε είναι άνθρωποι που βγήκαν σε απόκριμνες περιοχές, σε διάφορα νησιά, στη Σάμο και αλλού, δεν μπόρεσαν, δεν είχαν ούτε μονοπάτι για να φύγουν από εκεί, και κυρίως μικρά παιδιά πέθαναν, ή μία γυναίκα, πέθαναν μέσα στα κατσάβραχα, χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, και βρέθηκε η σωρή τους μετά από μέρες. Τέτοιου είδους περιστατικά μόνο θανάτων έχουν καταγραφεί. Ούτε ένα πνιγμό δεν έχει το λιμενικό σώμα σε αυτό το διάστημα. Αυτό μην το υποτιμήσουμε. Δεν γίνεται εύκολα. Και αν τώρα ο καιρός είναι μπονάτσα και όλα λάδι, τους προηγούμενους μήνες ήταν με πολλά μποφόρ. Και αυτό που μας είπε και ο Επίτροπος, και ο Σαβραμόπουλος, είναι ότι η επικοινωνία μας πάσχει. Οι Ιταλοί δίνουν εικόνες σε όλη την Ευρώπη το πόσο οργανωμένη φροντίδα έχουν για όλα αυτά. Και εμείς δίνουμε εικόνα την αθλειότητα που υπάρχει και δεν θα την κρύψουμε όπου υπάρχει, οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν δείχνουμε τίποτα είτε από την αυτοδιοίκηση, είτε από την αστυνομία, είτε από το λιμενικό σώμα, για όσα πολύ θετικά και σε πολύ αντίξωες συνθήκες κάνουν. Αυτό είναι σαν να βγάζουμε τα ματάκια μας, με τα ίδια μας τα χέρια. Λοιπόν, τελειώνω. Αν κάτι μου διέφυγε... Ωραία. Θα μιλήσουν και οι δήμαρχοι, σίγουρα θα τα θυμηθείτε όλα. Ούτε η Frontex έχει ανταποκριθεί πλήρως, παρόλο ότι έχουμε κάνει και συστηματικές συσκέψεις και με τη νέα διοίκηση της Frontex και τοπικά εδώ με τοπικές συνεργασίες. Παρόλα αυτά, έχουμε το τελευταίο διάστημα σημαντικές βελτιώσεις και προς αυτή την κατεύθυνση. Τελειώνω με ένα άλλο θέμα που... με κατά καιρούς υπονοείται περισσότερο και καλά κάνει και υπονοείται μόνο και δεν προχωράει σε περισσότερο, γιατί θα αντιληφθείτε αμέσως και τη λεπτότητά του. Με την γείτονα χώρα την Τουρκία έχουμε και διακρατικές συμφωνίες για τα ζητήματα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών έχουμε και συνεργασία του λιμενικού σώματος του δικού μας με την τουρκική ακτοφυλακή, και σε επίπεδο αρχηγών και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο καθημερινής συνεργασίας, επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των διεθνών συνδικών και σε ό,τι αντιστοιχεί στον καθένα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
Βέβαια η τουρκική ακτοφυλακή, παρόλο ότι έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος, γιατί αρχίζει και από το Βόσπορο και από μέσα τα παράλια και σε όλο το μήκος των ακτών του Αιγαίου, έχει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα ακτογραμμής, έχει αρκετά καλύτερα μέσα από μας, πλοία και πλωτά μέσα και τέτοια, αλλά έχει μόνο 4.000 με στελέχη μέλη της τουρκικής ακτοπλοείας, ενώ εμείς έχουμε 8.000. Γιατί το δικό μας λιμενικό σώμα δεν είναι μόνο ακτοφυλακή, έχει και ευρύτερο ρόλο. Λοιπόν, παρόλα αυτά προσπαθούμε να τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις να εποπτεύουμε τα θαλάσσια σύνορά μας, να εξασφαλίζουμε την μέγιστη δυνατή εποπτεία και να ειδοποιούμε διαρκώς την τουρκική ακτοφυλακή για πλοία που πρέπει να ελεγχθούν και που έρχονται προς τη χώρα μας. Και αυτό, βάσει των διεθνών συνθήκων, υποχρεώνει την τουρκική ακτοφυλακή να ενεργοποιηθεί και όσο στο βαθμό που προλαβαίνει τα σκάφη αυτά να είναι μέσα στα δικά τους χωρικά ύδατα, να τα περισυλλέγει, να τα διασώζει εκείνη, εάν σε περίπτωση αυτή υπάρχει ανάγκη διάσωσης, και να τα γυρνά πίσω. Δεν έχει σημασία να προχωρήσω περισσότερο. Σας λέω ότι αυτό γίνεται τακτικά, συνεχώς, καθημερινά, με όλες τους κανόνες και του ελληνικού κράτους και των διεθνών συνθήκων και των διακρατικών συνθήκων. Και δεν έχει ατονίσει καθόλου, όπως γινόταν και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, με τους ίδιους κανόνες και τους ίδιους όρους και τώρα σε όλο το διάστημα του 2015. Και παρά τους 200.000 που έχουν έρθει και τους 60.000 που έχουν διασωθεί, υπάρχουν και αρκετές χιλιάδες που οι τουρκικές αρχές τις έχουν παραλάβει και τους έχουν ξαναγυρίσει πίσω. Αλλά αυτό, ούτε αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να είστε ενήμεροι και για να ξέρουμε τα όρια και τα μέτρα και για να μπορούμε να μιλάμε για συνέργειες και στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς, που είναι, όπως είπα πολλές φορές ήδη και φλιάρισα ως προς αυτό, απαραίτητος όρος για να κάνουμε κάτι προωθητικό, για να συγκροτήσουμε τον ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό που απαιτούν οι περιστάσεις. Το καλοκαίρι θα τελειώσει. Ο χειμώνας μπορεί να είναι ένα πρόσθετο εμπόδιο για τις προσφυγικές ροές. Μην επαναπαυτούμε σε τέτοιου είδους επιπόλαιες προσεγγίσεις. Το προσφυγικό θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα να είναι διεθνές πρόβλημα με τεράστιες προεκτάσεις, παραμέτρους και επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Υπουργό, τον κύριο Ντρίτσα.